σίγουρα προέχει η στέγαση ανθρώπων, οικογενειών που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε τραγική κατάσταση. Το έχουμε πει σε όλους τους τόνους, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από όλους. Όμως, πολύ σωστά είπατε, υπάρχουν οι επιχειρήσεις, υπάρχουν οι εργαζόμενοι. Δεν μπορεί δηλαδή να παραβλέψει κανείς το γεγονός ότι το επόμενο διάστημα δεν θα μπορούν να επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι. Οικονομικά εννοώ. Κυρία Δουλγεράκη, στην τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση, δυστυχώς δεν αναφέρει πουθενά μέτρα στήριξης για επιχειρηματίες που έκλεισαν και θα παραμένουν κλειστές από ό,τι φαίνεται μεγάλο χρονικό διάστημα. Κυρία Δουλγεράκη, αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 450. Ενδεχόμενα λόγω της ταχύτητας, έτσι όπως το λέτε, ακούγεται σαν να είναι μια πολύ μεγάλη παράληψη και σκόπιμη παράληψη. Ενδεχόμενα λόγω της ταχύτητας, λέω, φαίνεται έτσι όπως το λέτε εσείς και εκφράζεστε. Αλλά από την άλλη λέω, μήπως και ενδεχόμενα λόγω της ταχύτητας για να προλάβουν πράγματα. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε τρία πράγματα που πρέπει ταυτόχρονα να αντιμετωπιστούν. Είναι η στέγαση, είναι η σύντηση και είναι και η επιβίωση, το πώς θα επιβιώσουν το επόμενο διάστημα αυτοί οι άνθρωποι. Όταν έρχεται μια τροπολογία, όταν είναι ενημερωμένοι το αρμόδιο Υπουργείο ότι 500 επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή στο Δήμο Μενούα Παιδιάδος και στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και στο Δήμο Αρχανών, πολύ σωστά Αστερουσίων όπως είπατε, και σε άλλα τοπικά διαμερίσματα άλλων Δήμων, Φεστού κλπ, είναι κλειστές. Αυτοί οι επιχειρηματίες είχαν περίπου γύρω στους 480 εργαζόμενους. Στην τροπολογία που κατατέθηκε δεν έπρεπε να έχει ληφθεί μέρημνα το πώς θα επιβιώσουν το επόμενο διάστημα, και θα σας πω και μια κουβέντα για τις επιχειρήσεις παραπάνω. Όσον αφορά οι επιχειρηματίες που δεν θα έχουν τζίρους, δεν θα έχουν εισόδημα το επόμενο διάστημα, δεν θα πρέπει να προβλεφθεί ένα επίδομα ειδικού σκοπού και η ασφαλιστική κάλυψη όλων των εργαζομένων που από τώρα, από την προπερασμένη Δευτέρα μέχρι και τέλος του 22, σας λέω εγώ, και είμαι, το λέω έτσι με ελαφρά την καρδία, γιατί θα πάει και παραπάνω από ό,τι βλέπω. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να επιβιώσουν, δεν πρέπει να έχουν ένα επίδομα ειδικού σκοπού να ζήσουν στις οικογένειές τους. Αυτά είναι σημεία και θέματα που έπρεπε αμέσως να αντιμετωπιστούν από την πρώτη στιγμή. Εμείς κάναμε το καλώς καμωμένο που λέμε, κυρία Δουλγεράκη, στα χωριά μας, έτσι. Θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε την ανταπόκριση του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Οικονομικών. Σε μια επικοινωνία που είχαμε με το Υπουργείο Οικονομικών, είπαν ότι δεν λήφθηκαν υπόψη, γιατί περιμένουν να δουν ποια αποτελέσματα να δουν. Τα αποτελέσματα, κυρία Δουλγεράκη μου, είναι ήδη δεδομένα. Και να σας πω τι πάει να πει δηλαδή αναστολή οικονομικών υποχρεώσεων. Δεν ξέρουμε, κυρία Δουλγεράκη, ότι λόγω και της πανδημίας το ιδιωτικό χρέος έχει εκτοξευθεί στα ύψη, χωρίς να μπορούν τώρα, πριν τους σεισμούς, να ανταποκριθούν όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες. Άρα ζητούμε άμεσα, εν κατακλείδη, επίδομα ειδικού σκοπού άμεσα και ασφαλιστικές φορές στους εργαζόμενους που έχασαν τη δουλειά τους λόγω των σεισμών. Άμεση διαγραφή μέρους του κρέους των επιχειρηματιών που έχει συσσωρευτεί λόγω πανδημίας και ρύθμιση στις 120 δόσεις του υπόλοιπου χρέους και οικονομική ενίσχυση με επίδομα ειδικού σκοπού στους επιχειρηματίες.